Εικόνες που προκαλούν σοκ, εικόνες ντροπής για το ανθρώπινο είδος. Κι όμως όλα αυτά εκτελήχθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, με τραγική συνέπεια να χαθεί ένας άνθρωπος. Τα χτυπήματα που δέχτηκε ο επίδοξος ληστής έχουν προκαλέσει σάλο στο Πανελλήνιο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πάρει φωτιά και ο καθένας να διατυπώνει άποψη. Έπρεπε να ήταν λίγο πιο ψύχρεμος. Νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα τα νεύρα και η αντίδραση, δεν ξέρεις πώς αντιδράει, γιατί άμα απειλείται και η ζωή του κοσματοπόλη. Φυσικά και εμένα στον δρόμο, άμα μου επιτεθεί κανένας, θα το επιτεθώ βρισκόμενο σε ένα μήνυ. Καταλάβες τι γίνεται. Τώρα που είναι και πέρα, και ο κοσματοπόλα και ο άλλος να μπει μέσα και να τον απειλήσει, σου λέει θανατός μου η ζωή σου. Τώρα άκουσα όμως ότι μπορεί να μπει και όχι για να κλέψει, αλλά για να κρυφτεί μέσα εκεί. Το ότι το σκοτώσανε κιόλας, αλλά είναι από τις κλωτσιές όμως, είναι από κάποιο άλλο αίτιο. Αλλά η κοινωνία έχει αποκτηνωθεί τελείως. Αυτό το βλέπεις παντού. Ιδίως στην επαρχία φαίνεται πιο έντονο. Όχι στις μεγάλες πόλεις. Υπάρχει μεγαλύτερη αγριότητα, λένε. Αγριότητα, ναι. Δύο τα θύματα, λένε κάποιοι. Ο επίδοξος ληστής και ο κοσμηματοπόλης. Ευθύνες επιρρύπτουν και στην αστυνομία. Γενικότερα όμως, αυτό που θα πρέπει να προβληματίσει ως κοινωνικό φαινόμενο είναι το πού βαδίζουμε. Όταν κάποιος άνθρωπος μπει στη διαδικασία να κλέψει, βέβαια μιλάμε για άτομα τα οποία δεν είναι κλεπτομανείς, πάει να πει ότι είτε δεν έχει να φάει, είτε δεν έχει χρήματα, είτε θέλει να πετύχει κάτι με σκοπό αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι έχω διαβάσει, ήταν ναρκωμανής. Η κοινωνία προφανώς το γνώριζε, μιας και από ό,τι κατάλαβα ότι αρκετοί απευθύνθηκαν και είπαν ότι το γνωρίζουν και ξέρουν ότι ήταν ναρκωμανής και δεν το βοήθησαν. Εν θερμό, ο ιδιοκτήτης, όταν είδε να χάνει την περιουσία του, μια περιουσία που στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία οι φόροι είναι αβάστακτοι, όταν είδε να χάνει την περιουσία του, αντέδρασε. Το κατακρίνουμε αυτό όπως το αντέδρασε. Αλλά όμως ζούμε σε μια κοινωνία που ο κόσμος ψάχνει να βρει τρόπο έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Να προφυλάξει και να διασώσει ό,τι δεν σώζεται. Τελικά όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή. Όμως πώς μπορείς να χτυπάς αναλέητα έναν ανήμπορο, έναν άνθρωπο που δεν έχει πια δυνάμεις, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε εν δυνάμει ψυχικά ασθενείς, εν δυνάμει εγκληματίες, εν δυνάμει οργανικά άρρωστοι από μια ίωση. Είμαστε σαν το νερό που απλά κυλάει. Κάπου άλλοτε παγώνει, άλλοτε γίνεται ατμός, άλλοτε ρέει. Ανάλογα με τις συνθήκες. Και ανάλογα με τις συνθήκες. Και το νερό και μια σταγόνα μπορεί να καταστρέψει και μια πέτρα. Έτσι, η δυναμική. Και όταν μιλάμε για αδρεναλίνη, άνθρωποι πιεσμένοι από δεξιά-αριστερά, από πάρα πολλά αρνητικά ρεθίσματα, σε ένα ακραίο γεγονός σαν κι αυτό, αντιδρούν ακραία. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε ονομαστικά τον κάθε ένα, ούτε να πούμε ότι φταίει η κοινωνία. Η κοινωνία έχει όνομα και επώνυμο. Είναι σωστό να κρίνουμε τη βία. Να την κατακρίνουμε τη βία. Αυτό όμως που του αφαιρέσανε την περιουσία, δεν είναι βία και αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε αντικειμενικά ότι φταίει ένας ή ο ένας ή ο άλλος. Φταίμε όλοι εμείς που γνωρίσαμε ότι ένας άνθρωπος ήθελε βοήθεια και τον βοηθήσαμε. Άρα, προτού πούμε ότι φταίει ο άλλος που βάρεσε ή ο άλλος που έκλεψε, να πούμε να αναλογιστούμε εμείς τι κάναμε. Είναι πολύ ωραίο να κάνουμε. Κοινωνία, κοινωνία, ναι, είναι ένα κοινωνικό. Να κάτσουμε στον καναπέ μας εδώ πέρα, να κατακρίνουμε τον καθένα και να πούμε: α, είσαι λάθος, έκανες βία. Εσύ είσαι λάθος, έκλεψες. Εγώ είμαι μια χαρά. Ναι, τι κάνω για την κοινωνία σήμερα. Σήμερα εγώ τι προσέφερα σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι κυρίως κοινωνικό. Και αυτό είναι που θα πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους.